Θα πάμε στην Κίσαμο. Ξέρεις, η τελευταία σύνδεση του τρίτου μέρους θα είναι εκεί με την περιοχή της Κισάμου στα Χανιά, καθώς 2 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί μία ακόμα εθελοντική αιμοδοσία. Έχουμε αποφασίσει γενικά μέσα την εκπομπή να παρουσιάζουμε αυτές τις δράσεις, εθελοντικές δράσεις, ειδικά σε μία περίοδο, χειμερινή περίοδος, περίοδος πανδημίας, όπου οι ανάγκες για αίμα, Εύη, παρακολουθείς, καταγράφεις το ρεπορτάζ, είναι πάρα πολύ μεγάλες. Οπότε καθήκον μας να προβάλλουμε αυτές τις δράσεις και υποχρέωσή μας βέβαια, καθώς όλοι είμαστε εν δυνάμει εθελοντές, να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που βγαίνουν μπροστά. Πού θα πραγματοποιηθεί? Στο Τσατσαρονάκιο Πολιτιστικό Πολύκεντρο. Την καλησπέρα μας είναι ο Στέφανος Καπής, ο κύριος Καπής, υπεύθυνος Σαμαριτών Διασωστών και Ναυαγωσωστών στην Κίσαμο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, σωστά? Σωστά, καλησπέρα σας, καλησπέρα, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προβολή της δράσης μας, η οποία πολύ σωστά θα γίνει την Τετάρτη που μας έρχεται, ναι, εδώ στο Τσατσαρονάκιο. Με ακούτε? Βέβαια, συνεχίστε. Η οποία θα γίνει την Τετάρτη στις 2 Φεβρουαρίου, λοιπόν, στο Τσατσαρονάκιο, πολύκεντρο εδώ της Μητρόπολης μας. Ναι. Κύριε Καπή, πρόκειται για ένα... Να σας πούμε... Ολοκληρώστε. Ναι, ναι. Ό,τι θέλετε, με ρωτάτε, δεν πειράζει. Πρόκειται για ένα νεοσύστατο σύλλογο, ακριβώς γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί εθελοντές αιμοδότες στην περιοχή σας και αποφασίσατε να το βάλετε έτσι και κάτω από την ομπρέλα, κάπως πιο επίσημα. Ακριβώς, το θέτετε πολύ σωστά. Καταρχάς, οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες. Εμείς, σαν περιφερειακό τμήμα, με πρωτοβουλία του Προέδρου μας, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κισάμου και Σελήνου κυρίου Αμφιλοχείου, θέλαμε να βρούμε ένα τρόπο ώστε να το κάνουμε πιο οργανωμένα λίγο. Αυτός είναι και ο λόγος που προβήκαμε στη διαδικασία της ίδρυσης αυτού του Συλλόγου Αιμοδοτών του Περιφερειακού Τμήματος, το οποίο, και αυτό θα ήθελα να σας το αναφέρω, το όνομά του είναι Ειρηναίος Γαλανάκης, προς τιμή του Μητροπολίτη μας, του μεγάλου ανθρωπιστή ιεράρχη, του Ειρηναίου Γαλανάκη, ο οποίος πραγματικά ήταν πρώτος πρόεδρος του περιφερειακού μας τμήματος και με την πορεία του μας έδειξε απίστευτα πράγματα ανθρωπισμού και εμείς είμαστε... Τι να σας πω τώρα, ούτε κατά διάνοια μπορούμε να συγκριθούμε. Μάλιστα, αλλά οπότε. Πραγματικά, ναι, να απευθύνουμε. Βέβαια. Νιώθετε μια έτσι πολύ μεγάλη υποχρέωση και μια ηθική δέσμευση σε αυτόν τον άνθρωπο και για την προσφορά ακριβώς, του, βέβαια. Ακριβώς, λοιπόν, να απευθύνουμε κάλεσμα, λοιπόν. Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν, για πείτε μας. Κοιτάξτε να δείτε, όπως και στις αιμοδοσίες, πρέπει να είναι συμπληρωμένα. Πρέπει να είναι κάποιος 18 χρονών και πάνω. Ναι. Να είναι υγιής. Τώρα στην εποχή την COVID δεν πρέπει να έχει νοσήσει το τελευταίο διάστημα, επειδή είμαστε στην COVID εποχή. Όποιος αισθάνεται υγιής, εμείς κοιτάξτε, ήδη έχουν γραφτεί περίπου στο σύλλογο γύρω στα 100 άτομα και ευελπιστούμε και με την προβολή τη δικιά σας μέσα στις επόμενες 2 μέρες, το βλέπουμε αυτό κιόλας εδώ ότι το αγκαλιάσανε ήδη οι κάτοικοι εδώ της περιοχής και όχι μόνο, ότι θα πάμε σε ένα πολύ ευχάριστο για εμάς αριθμό. Μπράβο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, κύριε Καπή, να επικοινωνήσουμε, να ξαναδείχνουμε και την κάρτα βέβαια. 9 με 3, Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου, Τσατσαρονάκιο Πολιτιστικό Κέντρο, σωστά, στην Κίσαμο. Σωστά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, υποχρέωσή μας να βοηθήσουμε, όλοι είμαστε εν δυνάμει εθελοντές. Όσοι αισθανόμαστε καλά, να σπεύσουμε, να δώσουμε αίμα, να είστε καλά. Λοιπόν, τι ξέχασα, πάμε λοιπόν, ξαναβλέπουμε την κάρτα.